Μεσημερινική τάση αναστολή της ποινική δίωξη των τριών κατηγορούμενων, ενός 46χρονου, ενός 57χρονου και ενός 66χρονου, που αφορούσε την πολύκροτη υπόθεση με τους αστέγους στη Λεμεσό, προχώρησε το πρωί το μόνιμο κακουργιοδικείο. Όπως αναφερθεί, γενική τάση στο κακουργιοδικείο, ενώπιον του οποίου παρουσιάστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, η αδυναμία στον εντοπισμό μαρτύρων και η απροθυμία αυτών να καταθέσουν στο δικαστήριο οδήγησε την αναστολή της ποινική δίωξη του. Και να σου πω ότι κατά την έναρξη της διαδικασίας, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής έλαβε το λόγο και ανέφερε επιγράμμα στο δικαστήριο πως η υπόθεση αναστέλλεται λόγω μη εντοπισμού μαρτύρων και της κατηγορηματικής απροθυμίας τους να παρουσιαστούν ενώπιον του κακουργιοδικείου. Οι περισσότεροι συνέχισε από τους μάρτυρες που θα έπρεπε να καταθέσουν είναι άστεγοι και δεν υπάρχουν δηλωμένα στοιχεία τους, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον εντοπισμό τους. Οι τρεις πρώην κατηγορούμενοι πλέον Νικήτα, οι οποίοι αρνούνταν κατηγορηματικά την ενοχή τους στην εν λόγω υπόθεση, ήταν αντιμέτωποι με συνολικά 93 κατηγορίες. Νίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια εξέλιξη σημαντική που ανατρέπει όλα όσα είχαν προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες. Αυγερινέ Χρυσοστόμου, σε ευχαριστούμε.